Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ το tag 7 deadly beauty sins. Οι 7 θανάσιμες αμαρτίες της ομορφιάς. Λοιπόν, ξεκινάω, διαβάζω τις ερωτήσεις στα αγγλικά, γιατί τις έχω μπροστά μου στα αγγλικά, όχι κανένα λόγο, και απαντάω στα ελληνικά. Λοιπόν, greed. What is your most inexpensive beauty item? What is your most expensive? Λοιπόν, πιο φθηνό beauty item φαντάζομαι είναι τα κραγιόν της NYX που είχα πάρει όταν πήγα στη Νέα Υόρκη, τα απλά τα κραγιόν, τα οποία έκαναν $1. Και $1 είναι λιγότερο από 1 ευρώ. Καλά, στην Αμερική γενικώς είχε πράγματα με $1 κραγιόν, μολύβια για τα χείλια, οπότε μπορεί να έχω και πολύ πιο φθηνά πράγματα και να μην το ξέρω, αλλά θα έλεγα πως κάτι άλλα κραγιόν Lovie που είχα πάρει, που έκαναν ένα 60, που σας είχα δείξει στο άλλο βίντεο, πως εκείνα ήταν τα πιο φθηνά πράγματα που έχω. Το most expensive item, εκτός από το άρωμα, το οποίο εντάξει, θεωρείται πάρα πολύ ακριβό, γιατί ας πούμε έχω το Poison Dior που στη μεγάλη συσκευασία κάνει γύρω στα 80 ευρώ, αλλά εκτός από άρωμα, ας πούμε για καλλιτικά, νομίζω είναι μια παλέτα που έχω της Estée Lauder, η Bronze Goddess, που την πήρα πέρσι, μισό λεπτό να τη βρω, ναι. Αυτή είναι εδώ η παλέτα, πρέπει να ήταν η πιο ακριβή, δεν θυμάμαι πόσο την πήρα, αλλά θυμάμαι ότι τότε μπορεί να έκανε και 40-45 ευρώ. Και έχει αυτά τα χρωματάκια μέσα. Πολύ ωραία παλέτα. Δεν τη χρησιμοποίησα πάρα πολύ πέρσι, δυστυχώς. Φέτος το καλοκαίρι λέω να την χρησιμοποιήσω πολύ περισσότερο. Βασικά, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και το πιο ακριβό πράγμα που έχω αγοράσει, γιατί όλες οι παλέτες, οι Dior που έχω, η Estée Lauder, κάποια make-up, από Chanel που έχω, όλα είναι κυμαίνονται γύρω, ας πούμε, στα 40-40 τόσο, 50 ευρώ. Δεν πάει το μυαλό μου κάτι, ας πούμε, που να ήταν τόσο ακριβό και να δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως, έχω αρκετά πράγματα που είναι πολύ ακριβά και δυστυχώς, τέλος πάντων. Ruth, what beauty product do you have a love-hate relationship with? What product has been the hardest to get? Love-hate relationship έχω με το eyeliner. Εντελώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το eyeliner, μ' αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω. Με τσατίζει απεριόριστα όταν πρέπει να κάνω cut eye, όταν πρέπει να κάνω λεπτή γραμμή, όταν πρέπει να είναι συμμετρικά τα δύο τα μάτια, όταν το βουρτσάκι μου ξεφεύγει, μου τζουρώνεται το μάτι μου. Γενικά το eyeliner με τσατίζει. Με τσατίζει να μου βάζουν eyeliner, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το πιο ωραίο πράγμα στα μάτια είναι το eyeliner. Αλλά με τσατίζει. Επίσης με τσατίζει απεριόριστα να μου βάζουν μάσκαρα. Δηλαδή να έρχεται εκείνη η πολίτρια ή ειδικό στο Hondo Center και να σου βάζει μάσκαρα με το βουτσάκι. Τρελαίνομαι, αφού της λέω ζεν, όταν λέω με δεις να γυρνάει το μάτι μου, πάρε το βουτσάκι σου και φύγει μακριά γιατί με έχεις εκνευρίσει. Και μου λένε, μα γιατί, έλα δεν ξέρω, με ενοχλεί που κάποιος πειράζει τις βλεφαρίδες μου μάλλον, δεν ξέρω. Ή απλά είμαι τρελή. Εδώ, συνεχίζουμε. What product has been the hardest to get? Οι παλέτες της Sleek, μάλλον, γιατί πήγα να σας παραγγείλω 150 φορές και 150 φορές το ακύρωσα. Πάρα πολλά προϊόντα have been the hardest to get, άμα σκεφτείτε ότι χρειάστηκε να πάω Νέα Υόρκη για να τα πάρω, δηλαδή όχι ότι πήγα Νέα Υόρκη για να πάρω τα καλλιτικά, αλλά ότι αν δεν πήγαινα Νέα Υόρκη δεν θα τα είχα πάρει ποτέ. Και θες να σου πω ότι ήταν, ας πούμε, τα Ηλαμάσκα, τα ρούζ που έχω, το Bobbi Brown, το gel eyeliner, βασικά ό,τι πήρα από τη Νέα Υόρκη ήταν the hardest to get, γιατί δεν θα τα βρίσκω ποτέ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το σκοπό και τα πήρα κιόλας και πήρα και τόσο πολλά μαζεμένα, γιατί ήξερα ότι δεν θα τα βρω. Και ένα πράγμα που δεν έχω πάρει ακόμα και που από ό,τι φαίνεται θα είναι το the harder forever to get, είναι οι Naked παλέτες, τις οποίες δεν τις έχω, ούτε την Naked 1, ούτε την Naked 2. Έχω προσπαθήσει να τις παραγγείλω πάνω από 4 φορές και τις 4 φορές ακύρωσα την παραγγελία. Δεν ξέρω γιατί αντιστέκομαι στο συγκεκριμένο πράγμα.
Τη είδα και στη Νέα Υόρκη, τη πήρα, τη έβαλα στο καλάθι και την έβγαλα και την ξανέβαλα πίσω. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και δεν θέλω. Αλλά δεν βλέπω να το γλιτώνω για πολύ καιρό ακόμα. Μου φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα τις πάρω και τις δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε. Γλούτανη. What are your most delicious beauty products? Delicious beauty products. Δεν έχω delicious beauty products. Sorry, δεν τρώω τα καλλιτικά μου. Δεν ξέρω τι γεύση έχουνε. Δεν είμαι... Πραγματικά, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι να μου αρέσει η γεύση του. Delicious beauty product. Sloth, what beauty product do you neglect due to laziness? Τα πάντα. Τι εννοώ. Λοιπόν, lip liner, βαριέμαι να βάλω. Δηλαδή πολλές φορές κάνω ένα look και δεν θα έχω lip liner. Ενώ θα ήταν πολύ πιο ωραίο με lip liner. Βαριέμαι. Βαριέμαι πάρα πολύ. Τι άλλο βαριέμαι. Α, σκιές, να κάνω σμόκι και τέτοια. Είμαι πιο πολύ το απλού μακιγιάζ. Βαριέμαι να βάζω γκλίτερ γιατί στα μάτια μου, γιατί μετά βαριέμαι να καθαρίζω. Υπάρχουν μέρες που δεν βαριέμαι να κάνω τίποτα, που θα φάω 45 λεπτά να βαφτώ. Και συνήθως αυτές οι μέρες είναι, ας πούμε, 10 μέρες στη σειρά. Και οι επόμενες 4 μέρες στη σειρά είναι οι μέρες του λέτσου. Δηλαδή που βαριέμαι να κάνω τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ να πλύνω τα δόντια μου, να πλύνω τα μούτρα μου, να χτενιστώ, οτιδήποτε. Δηλαδή το μόνο που κάνω, ας πούμε, σε αυτές τις μέρες της απόλυτης βαρεμάρας, κάνω μπάνιο, στεγνάω τα μαλλιά μου, χωρίς να βάλω τίποτα, βάζω μια ενυδατική για να με τραβάει το πρόσωπο και βγαίνω έξω. Μπορεί να μην έχω βγάλει τα φρύδια μου, μπορεί να έχω σπυράκια, μπορεί να. Απλά βαριέμαι, ρε παιδί μου. Βαριέμαι, πώς το λένε. Δηλαδή μπορεί να τύχει, ας πούμε, όταν βαριέμαι και είναι οι μέρες του λέτσου και δεν έχω καθαρές φόρμες, ξέρω ότι ακούγεται ακραίο, μπορεί να τύχει να πάω και με τις πιτζάμες στο φαρμακείο. Ή να φοράω παντόφιες, ας πούμε. Είναι να μην με πιάσει. Βαρεμάρα, μοιάζει βαρεμάρα, άστο. Αλλά συνήθως δεν βαριέμαι, συνήθως μου αρέσει. Αλλά όταν βαριέμαι, βαριέμαι. Δηλαδή το κάνω γιατί μου αρέσει, δεν το κάνω γιατί πρέπει. Άμα δεν έχω όρεξη να βαφτώ, δεν πάω να θέλει να πάω και το Πάσχα στην Ανάσταση και δεν θα βαφτώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, το πήρα πολύ προσωπικά. Λοιπόν, Pride. What beauty product gives you the most self-confidence? Τι μου δίνει αυτοπεποίθηση? Σαφέστατα το concealer. Ναι, το concealer θα έλεγα. Και το κόκκινο κραγιόν. Αν φοράω κόκκινο κραγιόν, νιώθω πολύ γομενάρα, εντάξει, με τα σπάω. Είμαι και καλά. Δεν ξέρω, νιώθω ότι με προσέχουν πιο πολύ όταν μιλάω όταν φοράω κόκκινο κραγιόν. Τη βλέπω κάπως, δεν ξέρω. Και το κονσίλερ, εντάξει, βέβαια μου δίνει αυτοποίθηση, διότι καλύπτει όλα τα χάλια που έχεις, γενικά. Λοιπόν, lust. What attributes do you find the most attractive in the opposite sex? Ερώτηση. Άσχετη με την ομορφιά, τη δικιά μας τουλάχιστον, μην τον αλλωνών εννοεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι μου αρέσει στους άντρες. Μ' αρέσει να είναι ψηλή, αδύνατη, γραμμωμένη, μελαχρινή, μαύρα μαλλιά, σκούρα καστανά, πράσινα μάτια, γωνίες, ωραία δόντια, άσπρα ολόησια. Να μην είναι πολύ τριχωτή, αλλά να μην είναι και εντελώς ξυρισμένη. Ξέρεις, ξυρισμένα πόδια του στήμα, φοιτητής και ξυρίσματα. Ας έχει ξύρις τα πόδια, δεν με πειράζουν. Αλλά εντάξει, να μην έχει και πουλοβεράκι. Να μην έχει εδώ τριχούλες. Εντάξει, εδώ λίγο στο στήθος τις ανεχόμαστε. Αλλά πλάτες, χέρια. Το ρωτέτερο είναι η μισή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφω. Αλλά δεν έχει σημασία, είπαμε, ο έρωτας είναι τυφλός. Τώρα εδώ μιλάμε για το τι μας αρέσει αισθητικά να βλέπουμε. Λοιπόν, ωραία μεγάλα πράσινα μάτια είπαμε, είπαμε τα δόντια, είπαμε τα ζυγωματικά, ωραία αυτιά, δεν θέλω αυτιά να πετάνε, τεράστια αυτιά, όχι. Να μυρίζει ωραία παιδιά, να μας μυρίζει, να έχει ωραίο από πίσω, να είναι σαν μισοθέγερο που λέω εγώ, μην έχει μεγάλο κόκκινο. Να είναι ωραίος, πλάτες μεγαλύτερες, να είναι κορμός μικρότερος, ωραία πόδια, να μην έχει στραβά πόδια και να μην είναι σαν ξερόκανα έτσι, τέλος πάντων.
Ναι. Και όταν εάν θα προχωρούσαμε σε πιο ιδιαίτερες τιμές, θα ήθελα να είναι σαφώς και μη ελαττωματικό σε εκείνο τον τομέα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή και από προσόντα και από επιδόσεις και από τεχνική. Νομίζω ότι το κάλυψα, το υπερκάλυψα αυτό το θέμα. Αλλά εδώ μιλάμε για lust. Εντάξει, όταν μιλάμε για πάθος, για πόθο, μιλάμε για πόθο. Envy. What items would you most like to receive as a gift? Δηλαδή, τι ζηλεύω στους άλλους. As a gift, δηλαδή σαν δώρο, δεν με νοιάζει, φέρτε μου ό,τι θέλετε. Εμένα όλα μου αρέσουν, αρκεί να είναι δώρο και να ξέρω ότι το κάνει ο άλλος με την καρδιά του. Άμα δεν το κάνει με την καρδιά του και να μου φέρει και το πιο ακριβό πράγμα, ξινό θα μου βγει. Τέλος πάντων, αλλά αν μιλήσουμε συγκεκριμένα τι δώρο θα ήθελα να μου φέρουν, αυτή τη στιγμή πραγματικά τίποτα. Δεν θέλω κάτι. Είμαι καλυμμένη με αυτά που έχω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το θέλω έτσι απεγνωσμένα και να μπορώ να το πάρω. Αν κάτι το θέλω απεγνωσμένα, μαζεύω λεφτά και το παίρνω. Ή στην περίπτωση δεν μαζεύω λεφτά, πάω και ξοδεύω και τέλος πάντων με πιάνουν οι ενοχές μου. Αλλά αυτό που ζηλεύω εγώ στις άλλες κοπέλες είναι τα μαλλιά. Θα ήθελα να έχω μακριά μαλλιά. Και ζω για τη μέρα που θα μακρύνει το μαλλί μου αρκετά και θα το κάνω ίσιο, γιατί είναι ίσια φυσικά τα μαλλιά μου, και θα κάνω έτσι. Και θα τεινάξω ένα τεράστιο όγκο από μαλλί, ως δεγνιστής, διαφημίσεις, ξέρεις αυτό το πράγμα. Ή θα τα σηκώνω ψηλά και θα τα πιάνω κοτσίτα. Δηλαδή, θα ήθελα το μαλλί μου, ας πούμε, να είναι μέχρι εδώ. Να έχω μπόλικο, πλούσιο μαλλί. Αυτό θα το ήθελα πολύ. Μέχρι τώρα δεν έχω δεν τα έχω καταφέρει ποτέ, διότι κουρεύομαι συνεχώς. Αλλά φέτος το 2012 δεν θα κουρευτώ και βέβαια μέσα σε ένα χρόνο δεν θα μεγαλώσω τόσο. Αλλά θα είμαστε στο σωστό δρόμο για να το αποκτήσω μια μέρα. Βέβαια, θα μου πείτε βάλε περούκα. Έχω βάλει περούκα. Βάλε τρέσα. Έχω τρέσα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι δικό σου. Γιατί εντάξει, καλές οι τρέσες, καλές και οι περούκες. Αλλά άμα τα κάνεις είναι δικό σου και το ξέρεις ότι δεν είναι δικό σου, σκάς. Σκάς γιατί του αλλού είναι δικό του. Τέλος πάντων, αυτό είναι το δικό μου το envy. Αυτό είναι ο καημός μου. Με αυτόν τον καημό θα πάω. Ελπίζω δηλαδή να μην πάω τόσο σύντομα ώστε δεν προλάβω να μακρύνω το μαλλί μου. Αυτά είχα να σας πω για αυτό το tag. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Κάνω tag σε όποιον βλέπει το βίντεο. Ναι, εσύ. Εσύ που βλέπεις το βίντεο θα το απαντήσεις. Με ακούς? Γιατί αν δεν το απαντήσεις, δεν θα γίνει και τίποτα. Αλλά έπρεπε να κάνω μια απειλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Sorry που είμαι hyper σήμερα, αλλά ήπια 3 καφέδες. Με πήραν οι ξαδέρφες μου έξω για καφέ. Δεν φταίω εγώ, φταίνε αυτές. Γι' αυτό κάνω tag τις ξαδέρφες μου, να κάνω λογαριασμό YouTube και να απαντήσω στο βίντεό μου, αλλιώς θα πω εδώ πέρα τα προσωπικά τους όλα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, φιλάκια, γεια σας!